Είμαι ο Greg Zer της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Βασικά δεν θα κάνουμε πάλι unboxing γιατί και αυτό το προϊόν που θα σας δείξω σήμερα το έχω ανοίξει και το χρησιμοποιώ μερικές ημέρες γιατί ήθελα να το τεστάρω, να το δω και να το ελέγξω. Ωστόσο, θα σας τα δείξω όλα σαν να κάνουμε unboxing. Θα δούμε σήμερα αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα να σας δείχνω. Είναι ακόμη ένα light bar, εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει φυσικά. Αυτό λοιπόν είναι το προϊόν το οποίο θα δούμε, είναι από την εταιρεία Blitzwolf, είναι το Blitzmax RGB Monitor Light Bar, είναι το μοντέλο BMCS1 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Θα μου πείτε γιατί το αγόρασα και είναι μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση η συγκεκριμένη, γιατί. Σας το δείχνω εδώ, είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή μπροστά σας, είναι το συγκεκριμένο, εδώ από πάνω έχει μία μπάρα που είναι η RGB και βγαίνει το φως το οποίο χτυπάει από πίσω για να μπορούμε να κάνουμε σχεδιάκια στον τοίχο εφόσον θέλουμε και εδώ από κάτω, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε σε αυτό το σημείο που σας δείχνω είναι το σημείο στο οποίο βγαίνει το φως και φωτίζει το γραφείο μας. Γιατί το αγόρασα λοιπόν, επανέρχομαι στο εύλογο αυτό ερώτημα, καθότι έχω στα χέρια μου και αυτήν εδώ πέρα την μπάρα φωτός. Είναι το άλλο το μοντέλο το οποίο είχαμε ανοίξει τις προάλλες. Είναι το μοντέλο BWCML2. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα το έχω αντικαταστήσει με αυτό γιατί το συγκεκριμένο θέλω να το βάλω σε άλλο σημείο. Και επειδή αυτό το βρήκα σε πάρα πολύ καλή τιμή, συν κάποιες άλλες λεπτομέρειες τις οποίες θα σας τις αναφέρω, αυτό λοιπόν έρχεται σε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία που σας ανέφερα και το μόνο που έχει μέσα είναι αυτό εδώ πέρα το φως που θα σας δείξω πώς συνδέεται γιατί είναι διαφορετικό από το άλλο. Έχει επίσης αυτό εδώ πέρα το στοιχείο, αντικείμενο που βλέπετε. Αυτό εδώ για να καταλάβετε είναι η βάση την οποία τοποθετούμε στην οθόνη μας και πάνω σε αυτή τη βάση τοποθετούμε το φως το συγκεκριμένο. Αυτήν εδώ έρχεται με ένα μαξιλαράκι. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, το οποίο ακουμπάει στην πίσω πλευρά της οθόνης μας, έρχεται με αυτό εδώ πέρα το σημείο που μπαίνει στην μπροστά πλευρά της οθόνης μας, οπότε αγκαλιάζει το χείλος από πάνω για να μπορεί να στέκεται έτσι. Και εδώ πέρα μέσα έχει μαξιλαράκια για να μην γρατσουνιέται η οθόνη στο σημείο που ακουμπάει, ενώ επίσης έρχεται με αυτό εδώ πέρα το στοιχείο, το οποίο όπως βλέπετε δεν είναι εύκολο να το μετακινήσουμε. Εδώ πέρα μέσα είναι που έρχεται και κουμπώνει το φως. Θα σας το κουμπώσω εγώ ευθύς αμέσως. Έρχεται και κουμπώνει έτσι. Πριν το κουμπώσω να σας δείξω λίγο το εξής. Εδώ από πίσω έχει μία θύρα USB-C, καθότι το συγκεκριμένο συνδέεται με καλώδιο USB-C, το οποίο δεν είναι ενσωματωμένο, είναι αποσπόμενο και αυτό μετά το συνδέομαι σε μία θύρα USB-α για να μπορεί να παίρνει ρεύμα. Και εδώ από πίσω, στο δοντάκι το συγκεκριμένο που βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται με κάποιον τρόπο, έχει μία τύπου καμπύλη ή μία τύπου εσοχή. Αυτό λοιπόν έρχεται, κουμπώνει έτσι εδώ στη βάση μας και όταν το πατήσουμε κάνει ένα κλικ. Γιατί εδώ πέρα μέσα στη βάση έχει ένα δοντάκι που έρχεται και κουμπώνει επάνω σε αυτή την εσοχή που σας ανέφερα. Έρχεται λοιπόν το φως και κάθεται με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο. Άρα λοιπόν έχουμε αυτά τα δύο και έχουμε και ένα καλώδιο USB-C το οποίο το έχω εδώ. Είναι αυτό εδώ πέρα το καλώδιο. USB-C από εδώ, USB-α από εδώ. Γενικότερα είναι μεγάλο, αυτό πρέπει να είναι 1,5 με 2 μέτρα. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά από το φως. Τα λέει και εδώ πέρα στη βάση από κάτω, οπότε σας τα διαβάζω. Λέει το μοντέλο, OK, λέει input DC 5V με 2A και rated power 10W. Η θερμοκρασία του φωτός την οποία μπορεί αυτό εδώ πέρα να εκπέμψει έχει ένα εύρος και αυτό κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 6.000 Kelvin. Μπορούμε να έχουμε ψυχρό φως, μπορούμε να έχουμε θερμό φως, τα συγκεκριμένα τα επιλέγετε από τα αντίστοιχα εδώ πέρα μπροστά ή επίσης μπορούμε να ανοίξουμε τα χρώματα εδώ από πίσω ή να τα έχουμε κλειστά. Θα το βάλω εγώ επίσης αυτό εδώ πέρα στο ρεύμα για να μπορεί να παίξει. Να τονίσω όμως το εξής. Γιατί εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν χαλασμένο. Τελικά δεν ήταν χαλασμένο. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Επειδή αυτό εδώ πέρα είναι στα 5V και 2A, άρα μιλάμε για 10W ανάγκη για ενέργεια. Εάν το βάλετε σε μια θύρα USB στον υπολογιστή ή στην οθόνη, δεν μπορεί να παίξει γιατί αυτές οι θύρες
ως επιτοπλίστων, τώρα αν είστε από αυτούς που έχουν κάτι παραπάνω, είστε τυχεροί, ως επιτοπλίστων, βγάζουν 5 βατ. Άρα αυτή εδώ πέρα η λάμπα πάει να πάρει την ενέργεια την οποία χρειάζεται, ανάβει αλλά σβήνει. Δεν μπορεί να το κρατήσει όλο αυτό το οποίο χρειάζεται. Εγώ την συγκεκριμένη για να μπορέσω να τη δουλέψω, την έχω συνδέσει σε ένα USB hub που είναι φορτιστής. Θα σας το δείξω ευθύς αμέσως για να το δείτε. Σε αυτό εδώ πέρα, το οποίο το έχω απλά στο γραφείο μου επάνω, έχει 10 θύρες όπως μπορείτε να δείτε. Είναι φορτιστής κανονικός, τον οποίο χρησιμοποιώ για να μπορώ να φορτίζω και το κινητό ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν το έχω βάλει εδώ πέρα γιατί μπορεί να βγάλει την ενέργεια την οποία χρειάζεται και μπορώ να το δουλέψω. Φυσικά μαζί με όλα τα υπόλοιπα υπάρχει και ένα manual το οποίο χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να μάθουμε όλες τις λειτουργίες και όλες τις ενέργειες τις οποίες μπορούμε να κάνουμε με τη λάμπα. Αυτό εδώ πέρα υπολογίζεται ότι όσον αφορά το φως του έχει 5 σκάλες έντασης. Η πρώτη είναι στο 25% αν θυμάμαι καλά και το γράφει κάπου εδώ πέρα μέσα. Η πρώτη είναι στο 10%, στο 25%, 50%, 75% και 100% φωτεινότητα αντίστοιχα. Αυτά εδώ πέρα είναι η ένταση με την οποία μπορούμε να παίξουμε στο κανονικό το φως και είναι αυτό εδώ πέρα από κάτω. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο τα κουμπιά. Έχουμε μία κίνηση και μία παύση από εδώ και μία αντίστοιχα κίνηση και μία παύση από εδώ. Η από εδώ πλευρά αναβοσβήνει και αυξομειώνει αυτό εδώ πέρα, η από εδώ πλευρά αναβοσβήνει και αυξομειώνει αυτό εδώ πέρα. Το μεσαίο το κουμπί το οποίο βλέπετε εδώ είναι το συγκεκριμένο το οποίο αλλάζει τη θερμοκρασία από το χρώμα που θέλουμε από εδώ, ενώ αντίστοιχα το κουμπί που βλέπετε εδώ πέρα, ο ήλιος δηλαδή, είναι η φωτεινότητα. Αν έρθω λοιπόν εγώ εδώ πέρα και σας τα ανοίξω, θα πατήσω αυτό εδώ πέρα, βλέπετε ότι το συγκεκριμένο έχει ανάψει. Πατώντας εδώ, αν το βλέπετε, αλλάζει η θερμοκρασία του χρώματος το οποίο εκπέμπει. Τα κουμπιά αυτά εδώ πέρα είναι αφής, οπότε αν δείτε ότι δεν πιάνει, πιθανότατα χρειάζεται να το πατήσετε ίσως λίγο διαφορετικά. Ενώ αντίστοιχα εδώ πέρα το πατάμε και αλλάζει την ένταση. Αν το βλέπετε, αλλάζει λογικά η ένταση. Ελπίζω να το πατάω σωστά και να το πιάνει. Έρχομαι λοιπόν αντίστοιχα εδώ και ανοίγω αυτό. Άνοιξε. Άνοιξε. Έχει κάποια έτοιμα σχέδια χρώματος τα οποία παίζουν. Αυτό εδώ πέρα γυρνάει και λέει ότι έχει 3 fixed color modes, 2 breathing modes, 4 flowing modes και 3 music rhythm modes. Δεν ξέρω αν το music rhythm mode σημαίνει ότι αυτό εδώ πέρα έχει και ενσωματωμένο μικρόφωνο το οποίο ακούει τη μουσική. Δεν έχω εντοπίσει κάτι τέτοιο για να σας πω την αλήθεια. Αλλά αν το πατήσουμε, άρα λοιπόν τώρα εγώ θα ασχοληθώ με αυτά εδώ πέρα. Αν έρθω και το πατήσω, το πατάω και αλλάζει. Αυτό είναι το 1, 2, 3. Αυτά είναι μόνιμα αναμένα. Αυτό εδώ αναβοσβήνει, ναι, οκ. Okay. Και αλλάζει αυτά, εγώ δεν έχω πατήσει τίποτα ακόμα, οπότε αλλάζουν τα συγκεκριμένα, έρχεται μετά αυτό, αντίστοιχα αλλάζει κάποια άλλα χρώματα, αυτό εδώ πέρα που πάει από το κέντρο προς τα έξω και αλλάζουν όλα τα χρώματα όπως βλέπετε, αντίστοιχα απλά αλλάζουμε αυτό και υπάρχει και αυτό, το οποίο πρέπει να είναι το music, δεν έχει κάποιο μικρόφωνο, απλά παίζει μόνιμα και κάνει όλη τη δουλειά που χρειάζεται. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν είναι όλα όσα υπάρχουν διαθέσιμα. Υπολογίστε, τώρα μπορεί να μην φαίνεται, το συγκεκριμένο όταν είστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που έχετε τα πάντα κλειστά και είναι αναμένο μόνο αυτό εδώ πέρα το φως για να μπορέσει να φωτίζει το γραφείο σας και έχετε αναμένο και αυτό, είναι πιο φωτεινό σε σχέση με αυτό εδώ πέρα. Γενικότερα, εμένα υπάρχουν κάποιες φορές τις οποίες με έχει κουράσει και το έχω κλείσει γιατί το έβρισκα ότι με αποσπούσε πάρα πολύ. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Τονίζω και πάλι ότι όταν το συνδέσουμε σε μια θύρα USB στην οθόνη μας ή σε μια θύρα USB στον υπολογιστή μας, είναι πολύ πιθανό να μην παίξει, θα ανάψει, ίσως να σας παίξει, άρα δηλαδή να παραμείνει αναμένο στην χαμηλή την ένταση που επιλέγουμε για το φως, δηλαδή τύπου στο 10 με 25% φωτεινότητα. Αν το πάτε στο παραπάνω, πιθανότατα δεν θα μπορέσει να παίξει ή
Αν το έχουμε στη χαμηλή ένταση, αλλά αντίστοιχα επιλέξουμε να ανάψουμε και το πίσω που είναι τα χρώματα, πιθανότητα θα σβήσει. Αυτό που θα κάνει είναι ότι θα σας ανάψει, θα μείνει αναμένο για 1 με 2 δευτερόλεπτα και μετά θα κλείσει. Και μετά θα ξανανάψει. Και μετά θα ξανακλείσει. Και θα πάει κάπως έτσι. Άρα εκεί θα πρέπει να υποψιαστείτε ότι δεν επαρκεί η ενέργεια. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ καλή επιλογή. Φωτίζει το γραφείο πάρα πολύ ωραία. Ανοίγει ένα φως το οποίο φωτίζει το πληκτρολόγιο, φωτίζει τα σημεία που θέλουμε, λόγω του ότι αυτό εδώ πέρα μπορούμε να του αλλάξουμε κλίση, επίσης μπορούμε να το ρυθμίσουμε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην μας πανιάζει στα μάτια, άρα λοιπόν να μην έχουμε την ενόχληση την οποία θα είχαμε ίσως με κάποια άλλη λάμπα ακριβώς δίπλα από την οθόνη μας, η οποία θα χτυπάει στα μάτια μας. Η βάση του είναι βαριά, δηλαδή υπολογίστε ότι συγκριτικά με το φως η βάση είναι βαριά. Στέκεται πάρα πολύ ωραία στο φωτιστικό, στην οθόνη σας και λέω στο φωτιστικό. Αν το δείτε δηλαδή εδώ παίρνει και κάθεται, εντάξει τώρα δεν μπορεί να μου καθίσει σωστά γιατί πρέπει να σετάρω και τη γωνία, ωστόσο τώρα που την έχω χαζοσετάρει κάθεται έτσι, 1, 2, 3, 1, 2, 3, έχει μικρόφωνο τελικά. Τώρα το κατάλαβα. Αυτά λοιπόν από μένα, αυτά από το φως της Bleach Wolf, είπαμε ότι είναι το μοντέλο, σας το ξαναλέω μέσα από εδώ, το BMCS1, τονίζω και πάλι ότι θέλει 10 Watt, επίσης τα Calvin του κυμαίνονται μεταξύ 3.000 και 6.000, η θερμότητα δηλαδή με την οποία εκπέμπει το φως. Είμαι ο Greek Zia της καρδιάς σας, εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει, εννοείται πως ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να μου το ρωτήσετε. Σχόλια, share, like, τα πάντα είναι καλοδεχούμενα, μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε, να περνάτε καλά. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!